Πνοές ανέμων είναι το θέμα των δράσεων που διοργανώνονται για μαθητές αλλά και για το ευρύ κοινό από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε μια δράση με ομιλητή, τον καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας Αριστίδη Μπαρτζόκα, με θέμα πώς γεννιούνται οι άνεμοι, πώς λέγονται και ποιοι άνεμοι ταράζουν τα νερά της λίμνης Παμβότιδας. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την εν λόγω ομιλία μαθητές της πόλης. Μια όμορφη φθινοπορεινή μέρα, χωρίς αέρα όμως, χωρίς άνεμο. Είμαστε εδώ στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, στα πλαίσια μιας δράσης από το Υπουργείο Πολιτισμού, με θέμα πνοές ανέμων. Είναι το θέμα για το 2017, με εκδηλώσεις που γίνονται σε όλους τους χώρους πολιτισμού στην Ελλάδα. Και εμείς στο μουσείο μας καλέσαμε τον πιο ειδικό, την κορυφή αυτή τη στιγμή στα Γιάννενα, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Μπαρτζόκα, για να μας μιλήσει για τους ανέμους. Για τους ανέμους, πώς ονομάζονταν παλιά, ποιες ήταν οι παλιές ονομασίες, αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι για τους ανέμους που ταράζουν τα νερά της λίμνης μας. Ποιοι άνεμοι λοιπόν σε μια κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μας επισκέπτονται και μας δίνουν τα φαινόμενα που παρατηρούμε στη λίμνη μας. Σήμερα η δράση αφορούσε σχολικές μονάδες, παιδιά, τα οποία με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την ομιλία του κυρίου Μπαρτζόκα, και την Κυριακή η δράση αυτή απευθύνεται σε όλο το κοινό. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή πάρα πολλοί συμπολίτες μας για να την παρακολουθήσουν, όλων των ηλικιών. Και βέβαια την Κυριακή θα έχουμε και στη συνέχεια της ομιλίας του κυρίου Μπαρτζόκα ένα εργαστήριο όπου τα παιδιά, τα μικρότερα παιδιά, θα μπορέσουν να φτιάξουν τους δικούς τους ανεμόμυλους και να ακούσουν κάποια παραμύθια και μυθολογία σχετικά με το Θεό των Ανέμων, τον Αιώλο. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός τον κύριο Μπαρτζόκα για την εξαιρετικά θετική του ανταπόκριση και τον ενθουσιασμό με τον οποίο δέχτηκε την πρότασή μας. Ξέρουμε ότι ο χρόνος του είναι πολύτιμος γιατί έχει τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις και αυτό το κάνει πολύ πιο σπουδαίο την παρουσία του εδώ σήμερα και την Κυριακή. Είναι χαρά μας να μιλάμε στους νέους της πόλης μας. Το θέμα ήταν ενδιαφέρον σήμερα, το έθεσε η ίδια η κυρία Δρίνσια. Να μιλήσουμε ειδικά για τον άνεμο. Πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο δεν το είχαμε αναπτύξει ποτέ σε μαθητές και σε άλλες εκλαϊκευμένες διαλέξεις. Μιλάμε γενικά για την πρόγνωση του καιρού. Αλλά ο άνεμος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποια φαινόμενα που συμβαίνουν στη Δυτική Ελλάδα και όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα, πραγματικά μας κίνησε το ενδιαφέρον να φτιάξουμε μια εκλαϊκευμένη ομιλία. Θέλω να πιστεύω ότι οι μαθητές ευχαριστήθηκαν. Είχαν γνώση κάποιων ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, αλλά προσπαθήσαμε να μπούμε στο βαθμό που ήταν δυνατό, στα αίτια, γιατί φυσάει, πώς φυσάει, πώς ονομάζονται οι άνεμοι, τι περιμένουμε από τον άνεμο, πότε είναι ευχάριστος, πότε είναι δυσάριστος. Και θα ακολουθήσει και άλλη μια ομιλία την Κυριακή για το ευρύ κοινό.